Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην περάσουν τα σχέδια του ομίλου της Ενεργεία σε βάρος των εργαζομένων των πετρελαίων της Καβάλας και του σωματείου τους. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Γνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες του αγώνα, αλλά εμείς οι κομμουνιστές είμαστε για τα δύσκολα. Είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα μάχης και όπως πάντα εμείς παίρνουμε τις θέσεις μας στη μάχη στην πρώτη γραμμή. Φωτίζουμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές δεν χωράνε μισόλογα και υποκριτικές ίσες αποστάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους που αγωνίζονται για τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους και στους μεγαλομετόχους που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Την ώρα που η εργοδοσία και το κράτος της προχωρούν σε απολύσεις, επιθέσεις των ΜΑΤ, συλλήψεις, εκβιαστικές επιστολές και επιχειρούν να διαλύσουν το σωματείο, οι υποκριτικές συμβουλές να κάνουμε όλοι τάχα ένα βήμα πίσω για να αρχίσει ο διάλογος στηρίζουν στην ουσία τον αντίπαλο των εργαζομένων. Δεν υπάρχει μέση οδός όταν συγκρούονται αντίθετα ταξικά συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια τέτοια σύγκρουση. Δεν έχουμε μια απλή ακαδημαϊκή συζήτηση μεταξύ διαφόρων απόψεων, διαφορετικών προσεγγίσεων για να ψάξουμε να τη συνθέσουμε και να βρούμε μια χρυσή τομή. Οι δικές μας δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΚΚΕ, αυξάνουμε την προσπάθειά μας, γιατί ο αγώνας των εργαζομένων στα πετρέλαια δεν αφορά μόνο το μέλλον των οικογενειών τους, δεν αφορά μόνο την πόλη της Καβάλας, αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη, όπως την αφορά και ο αγώνας των εργαζομένων στη Λάρκο, στην Κόσκο, σε όλες τις εστίες που ανάβουν απέναντι στη στιγμή εργοδοσία στο κεφάλαιο και το κράτος του που επιτίθεται. Σε αυτές τις εστίες που μπορούν να αυξηθούν και να σχηματίσουν μια μεγάλη φωτιά της εργατικής λαϊκής δύναμης. Μια φωτιά που θα κάψει τα αντιδραστικά σχέδια της άκουσας τάξης, βρίσκεται η μόνη πραγματική ελπίδα για να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σωματείων και φορέων που ξεδιπλώνεται στον αγώνα των εργαζομένων και τους έχει τρομάξει, αυξάνει την αισιοδοξία μας. Ιδιαίτερα η εργατική τάξη της Καβάλας κουβαλά την ηρωική ιστορία της που δείχνει ότι ξέρει να δίνει και να κερδίζει μάχες. Η πλατεία του Καπνεργάτη που μάζεψε τόσο κόσμο μας θυμίζει την νικηφόρα απεργία της καπνοβιομηχανίας Γκλεν τη δεκαετία του 30 που στηρίχθηκε από τους εργάτες όλων των καπνεργοστασίων της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης και τις εργατικές κινητοποίησεις τότε στο Πειραιά. Οι κομμουνιστές τα έδωσαν όλα εκείνη την περίοδο για να υπάρξει αυτός ο συντονισμός, όπως το ίδιο θα κάνουν και κάνουν φυσικά και σήμερα. Φίλες και φίλοι, η ιστορική πείρα φωτίζει ότι όταν το εργατικό κίνημα πιστέψει στη δύναμή του, οι δυνατότητες του είναι ανεξάρτητες. Η πραγματικότητα που ζούμε αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να απαντήσουμε σε μια επίθεση που δεν θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς. Ας σκεφτούμε πώς εξηγείται η σημερινή κατάσταση στα πετρέλαια της Καβάλας την ώρα που οι αυξήσεις στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα γονατίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν είναι κερδοφόρα με βάση τη διεθνή τιμή του πετρελαίου σήμερα η εξόρυξη των εγχώριων κοιτασμάτων? Πώς εξηγείται η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών τον Απρίλιο του 2021 ότι στην ουσία η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει χώρα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια? Για να δούμε πόσο βαθύτερο είναι το σχέδιο από απλά σχέδια του ομίλου της Ενεργεία, στα οποία θα δούμε τώρα να τα δούμε αναλυτικά. Πώς εξηγείται η εικόνα εγκατάλειψης
της αξιοποίησης των εγχώριων υδρογονανθράκων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να στέλνουν πλέον ανοιχτές επιστολές διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση δεκάδες νέοι επιστήμονες του συγκεκριμένου ερευνητικού τομέα και να οδηγούνται σε μερασμό τμήματα πανεπιστημιακά που είχαν ιδρυθεί για αυτόν τον σκοπό και εδώ στην περιοχή. Το παράδειγμα των πετρελαίων της Καβάλας είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά για να σκεφτούμε ένα μεγάλο ζήτημα. Ποιος αποφασίζει και με ποια κριτήρια για το μέλλον της παραγωγής, για το τι, για το πότε, για το πώς θα παραχθεί, για τους μισθούς, για τον χρόνο εργασίας, τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Το παράδειγμα της Ενεργεία φωτίζει ποιος είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος. Το κεφάλαιο, η μονοπωλιακή ομίλη και το κράτος. Όλοι αυτοί που απαιτούν συνεχώς από όλους εμάς θυσίες για να αυξάνεται η καπιταλιστική κερδοφορία. Για να αυξηθεί η κερδοφορία του συγκεκριμένου ομίλου, απαιτεί η διοίκηση συνεχώς νέους όρους που αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης όσων δουλεύουν, τα είπε ο Πρόεδρός σας πολύ καλά προηγουμένως, μειώνουν το προσωπικό και καθιστούν πιο φθηνή την εργατική δύναμη. Έτσι ξεκίνησαν με τις απαιτήσεις του 2020 για τις απλήρωτες υπερορίες, για να μην αναπληρώνονται όσοι συνταξιοδοτούνται, για τη διακοπή της παροχής φαγητού και δωρεάν μεταφοράς των εργαζομένων και αποδείχθηκε ότι κάθε βήμα πίσω στις απαιτήσεις τους οδηγεί στην καταστροφή. Γιατί τι έκαναν στη συνέχεια, κλιμάκωσαν την επίθεσή τους, απαιτώντας δεκάδες απολύσεις με τη μάσκα της ετελούσιας εξόδου, να αυξηθεί το ράδιο εργασίας, να καταργηθούν τα επιδόματα, εργολαβοποίηση, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω. Η επίθεση κορυφώθηκε με τις 24 νέες απολύσεις, που το κύριο στοιχείο τους είναι αυτό που πράγματι υπόθηκε προηγουμένως, για πρώτη φορά πρόκληση με απόλυση του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, δηλαδή προσπάθεια να διαλυθεί στην πράξη στο Σωματείο τις διαθεσιμότητες και τις μηνύσεις. Τι στάση κράτησε το κράτος και η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, απέναντι στις απαιτήσεις της εργοδοσίας? Ακούσαμε προηγουμένως ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό μόνο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το ξέρετε καλύτερα από όλους. Τη στήριξε με νύχια και με δόντια, με δικαστικές διώξεις, με επιδρομή των ΜΑΤ, με συλλήψεις, με την αξιοποίηση των προβλέψεων του νόμου Χατζηδάκη. Την ίδια περίοδο το κράτος με τα έσοδα τα δικά μας των βαριά φορολογούμενων λαϊκών στρωμάτων έβαλε πλάτη και εγγύηθηκε το τραπεζικό δάνειο των 90,5 εκατομμυρίων και το κρατικό μειωμένης εξασφάλισης των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτελούν όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κάποια ιδιαίτερη περίπτωση που αφορά μόνο τους εργαζόμενους της Ενεργεία? Το παράδειγμα της Καβάλας επιβεβαιώνει έναν κανόνα χωρίς εξαιρέσεις. Δυστυχώς χωρίς εξαιρέσεις. Απέναντί μας βρίσκεται ένα εχθρικό κράτος. Το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Ένα κράτος που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για να παίρνει από τους εργαζόμενους και το λαό και να δίνει πλουσιοπάροχα στο μεγάλο κεφάλαιο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Ένα κράτος που προωθεί αποτελεσματικά για δεκαετίες αναπτυξιακούς νόμους και φοροελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, με αποτέλεσμα οι όμιλοι στην Ελλάδα να καταβάλουν λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων. Το ποιος πληρώνει το υπόλοιπο 95% είναι προφανές. Την ίδια ώρα αυτό το κράτος τσακίζει τους εργαζόμενους, εκτινάσοντας τους άδικους έμεσους χώρους, επεκτείνοντας τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τις απλήρωτες υπερορίες με νόμο που καλύπτει πλέον όλες τις επιχειρήσεις, κατεδαφίζοντας ασφαλιστικά δικαιώματα. Σε αυτά τα εγκλήματα είναι συνένοχα όλα τα αστικά κόμματα που αποδέχτηκαν και προώθησαν τα μνημόνια και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συνένοχη η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που τώρα εμφανίζεται ως σκηνάλι. Είναι συνένοχη για την αλυσίδα
αντιλαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθούν όλα αυτά τα χρόνια και συνοδεύουν την ένταση της καταστολής σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Για την κλιμακούμενη υπονόμευση του δικαιώματος στην απεργία, που δεν έχει γίνει με ένα νόμο, αλλά με σειρά νόμων όλη αυτή τη δεκαετία. Για το δικαίωμα στις διαδηλώσεις, με την εφαρμογή των ευρωτρομονόμων, με την ποινικοποίηση ακόμα και της ριζοσπαστικής ιδεολογίας, όπως χαρακτηρίζει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε πολιτική αμφισβήτηση του συστήματος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Αυτό το κράτος είναι αναμενόμενο να σηκώνει τα χέρια ψηλά μόλις κληθεί να αντιμετωπίσει βασικά λαϊκά προβλήματα. Το βλέπουμε να καταραίει μπροστά στην πρώτη χιονόπτωση του χειμώνα, σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού, στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι απόν στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Είναι απόν για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε καν σχολικές τάξεις με λιγότερους από 20 μαθητές. Στην πραγματικότητα όμως, φίλες και φίλοι, πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ίδιο κράτος είναι αποτελεσματικό, γρήγορο και ικανό για να στηρίξει την καπιταλιστική κερδοφορία και είναι αργό, αναποτελεσματικό, εχθρικό απέναντι στις ανάγκες μας, γιατί είναι το κράτος του κεφαλαίου. Δεν υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Παρουσιάζει ως δημόσιο συμφέρον στα χρήματα της εκμετάλλευσης το συμφέρον των ομήλων. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και το γεγονός που αναφέρθηκε προηγουμένως ο πρόεδρος του Σωματείου, που αρχικά φαίνεται παράλογο και παράδοξο. Σε μια περίοδο που καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, που καλπάζουν οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, στην Ελλάδα να έχουν χαθεί από το προσκήνιο οι δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης των υδρόγων ανθράκων. Μήπως δεν ξέρουν τάχα οι ενεργειακοί όμιλοι το συμφέρον τους? Ρωτάνε και ορισμένοι εργαζόμενοι μήπως τρελάθηκαν αυτοί εκεί πάνω στη διαχείριση. Δυστυχώς όχι. Υπενθυμίζουμε ότι οι παρουσιάσεις του ομίλου της Ενεργεία διαβεβαίωναν την προηγούμενη πενταετία για τη δυνατότητα κερδοφορίας από την εγχώρια εξόρυξη πετρελαίου με διεθνείς τιμές που ήταν πολύ χαμηλότερες, ήταν στο μισό από τις σημερινές. Τι συμβαίνει λοιπόν, πώς θα εξηγήσουμε τα ανεξήγητα? Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα ακόμα χρήσιμο παράδειγμα για να κατανοήσουμε πολύ απλά ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου, της περιβόητης υγιούς επιχειρηματικότητας την οποία ακούμε ξανά και ξανά, όχι απλά δεν συμβαδίζουν, αλλά αντιστρατεύονται τη λαϊκή ευημερία. Στη σύμβαση παραχώρησης του ελληνικού κράτους προς την Ενεργεία υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση της εταιρείας για συνεχή παραγωγή πετρελαίου προς όφελος των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας. Εδώ η απέτηση της κυβέρνησης για αυστηρή τήρηση της νομιμότητας έχει εξαφανιστεί. Φυσικά δεν ξεχνάμε και την προηγούμενη περίοδο, όταν η Ενεργεία πουλούσε όλη την εγχώρια παραγωγή από τα κοιτάσματα του Πρίνου στην ΠΠΗ και έφευγε για εξαγωγές. Και όχι φυσικά για την ελληνική κοινωνία και τις ανάγκες της. Το επόμενο λοιπόν διάστημα στον προγραμματισμό του ομίλου, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι εκεί που είναι και του φυσικού αερίου, δεσπόζει ως προτεραιότητα με τα δικά τους λόγια, όχι τα δικά μας, το γεωτρητικό πρόγραμμα στα κοιτάσματα Καρύς και Τανίν στη θάλασσα του Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα. Ο Όμιλος έχει ήδη συνάψει σύμφωνο κατανόησης με την Αιγυπτιακή Κρατική Εταιρεία για την εξαγωγή Ισραηλινού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Συνεχίζει η δραστηριότητα κυρίως στην Αίγυπτο, αλλά και στα Βαλκάνια, στην Ιταλία και στην Κύπρο, και για την Ελλάδα η προτεραιότητά του δεν είναι οι εξορύξεις. Είναι η διεκδίκηση της μονάδας αποδίκευσης διοξιδίου του άνθρακα, καθώς και της παχυλής κοινοτικής χρηματοδότησης, Ευρωπαϊκό Ταμείο κτλ., για τη μεγάλη μονάδα του υδρογόνου. Όπως βλέπουμε, οι επενδυτικές προτεραιότητες του ομίλου συμβαδίζουν με τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι η Ελλάδα δεν θα δώσει βάρος
στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα. Ασφαλώς αυτές οι αποφάσεις και οι προτεραιότητες δεν λαμβάνονται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, της ανεργίας, της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Ποιοι είναι όμως τελικά οι παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη μαγική εικόνα, γιατί πρέπει να δώσουμε μια ερμηνεία. Αξίζει πολύ σύντομα να δούμε τη μεγάλη εικόνα, φίλες και φίλοι, που είναι πολύ πάνω και έξω από τους μεγαλομετόχους απλά της ενεργείας. Εδώ δεσπόζουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και μεγάλων ελληνικών εφοπλιστικών οικογενειών, στον οικονομικό και γεωπολιτικό τους ανταγωνισμό με τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Στόχος τους είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αύξηση των εισαγωγών πανάκριβου αμερικάνικου LNG, καθώς και ισραηλινού και αιγυπτιακού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Φυσικά, αυτός ο ανταγωνισμός δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά συνολικά τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αφορά και το στρατιωτικό επίπεδο με βάση τα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναβαθμίζεται για τα ευρωατλαντικά σχέδια η σημασία του βόρειου άξονα λιμενικών υποδομών της χώρας, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, καθώς και μια σειρά ενεργειακές υποδομές, όπως ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης LNG στην Αλεξανδρούπολη, η υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ήδη δρομολογείται συνεργασία του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με την οικονομική ζώνη της διόρυγας του Σουέζ για αυτό το σκοπό. Απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκρίνει και χρηματοδοτεί από τα ταμεία της τις νέες επενδύσεις της πράσινης μετάβασης για να διαμορφώσει κερδοφόρα διέξοδο για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά της. Γι' αυτό και ο κοινοτικός επίτροπος, ο κύριος Σμιτ, στις σχετικές συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο που αφορούσαν την ενεργεία, διευκρινίζει ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα δεν θα είναι επιλέξιμες στη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή για τους μεγαλομετόχους δεν υπάρχει παραδάκι από αυτή την επένδυση, αλλά από τις άλλες. Αν συνυπολογίσουμε όλα όσα προαναφέραμε, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν τρελάθηκαν, αλλά διαμόρφωσαν με κριτήριο το μέγιστο κέρδος τους, τις άμεσες προτεραιότητές τους, οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί και Έλληνες μέτοχοι της ενεργεία. Εξάλλου, κανείς δεν περιμένει από επενδυτικές εταιρείες της Νέας Υόρκης όπως η Third Point, που εισήλθε ως μεγαλομέτωχος επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην ενεργεία, να δράσουν ως φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ασφαλώς, αν τα παζάρια του ΝΑΤΟ καταλήξουν αργότερα σε κάποια προσωρινή συμφωνία υπεριαλιστικής ειρήνης και συνεκμετάλλευσης, μπορούν να αναπληρωθούν οι δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης από την περιοχή του Μπάμπουρα της Θάσου μέχρι τα θαλάσσια κοιτάσματα νότια της Κρήτης. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι επιλογές για τους εργαζόμενους στα πετρέλαια της Καβάλας και συνολικά για τους εργαζόμενους και το λαό? Πώς μεταφράζεται η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το εμπόριο ρήπων, το χρηματιστήριο ενέργειας και την εγκατάλειψη των εγχώριων ορυκτών καυσίμων για τη λαϊκή οικογένεια? Οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια τη ζουν ήδη με τις απολύσεις, τα εξαντλητικά 12ωρα, τις μειώσεις μισθών, τις διώξεις συνδικαλιστών, τις συλλήψεις, τους εκβιασμούς για να δεχτούν να δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας με σκυμμένο το κεφάλι. Η λαϊκή οικογένεια βλέπει ότι έξοδος από την κρίση δεν οδηγεί στην ανάπτυξη για όλους. Τα δώρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι ο εφιάλτης της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, της ανασφάλειας για το αύριο που μεγαλώνει. Η λαϊκή οικογένεια διαπιστώνει για μια ακόμα φορά, όπως και τότε με τα ΜΟΠ, με τα ΚΚΣΟΥ, με τα ΕΣΠΑ, ότι δεν θα τη σώσουν τα μεγάλα πακέτα κρατικής και κοινωνικής χρηματοδότησης. Δεν θα μπουν στις δικές μας τσέπες αυτά τα κονδύλια των πράσινων ταμείων.
Αντίθετα, αυτά συνοδεύονται ήδη με σκληρές αντεργατικές δεσμεύσεις, τη ζούμε εδώ στην Καβάλα. Τα νέα δάνεια για να δοθεί αυτός ο πακτολός χρήματος στους ομίλους θα φορτωθούν με νέα φορολογικά βάρη και περικοπές κοινωνικής πολιτικής στις πλάτες του λαού. Ακόμα και η στοιχειώδης πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα παραδοθεί στο μεγάλο κεφάλαιο, ενώ οι χιλιάδες νεκροί από την πανδημία παρουσιάζονται πλέον ως φυσικό φαινόμενο. Την ώρα που το λαϊκό εισόδημα συρρυκνώνεται και τα εργατικά δικαιώματα κατεδαφίζονται, η διαμάχη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το ποιος είναι ο καταλληλότερος να σχηματίσει κυβέρνηση την επόμενη μέρα μοιάζει με τρικυμία σε φλιτζανάκι του καφέ. Εμφανίζονται να διαγωνίζονται για το ποιος θα γίνει μηχανοδικός σε ένα τρένο την ώρα που όλοι συμφωνούν στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στις ράγες που θα κινηθεί. Όλοι τους δεσμεύονται να κινηθούν στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις των ομίλων. Πίσω από τις βαρύδιουπες διακηρύξεις τους για την ανάπτυξη για όλους, τη δίκαιη πολιτική κατά της ακρίβειας, την ενεργειακή δημοκρατία, κρύβεται η δέσμευσή τους να ακολουθήσουν τις ίδιες μεταμνημονιακές απαιτήσεις. Όλοι δεσμεύονται, φίλες και φίλοι, να μην καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στα καύσιμα και στα βασικά τρόφιμα, για να ξεπληρώσει και πάλι ο λαός το κρατικό χρέος και να ενισχύονται πλουσιοπάροχα οι μέτοχοι των μεγάλων ομίλων. Όλοι δεσμεύονται να μην καταργηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στην υγεία και να μετατραπεί το κοινωνικό δικαίωμα στην ασφάλιση σε ατομικό επενδυτικό προϊόν για τζογάρισμα. Όλοι δεσμεύονται να εξακολουθεί η κυβέρνηση να καθορίζει τον κατώτατο μισθό και όλοι ήταν συνένοχοι για τη μεγάλη μείωσή του για μια δεκαετία. Χάθηκε το 20% του πραγματικού μισθού και τώρα τσακώνονται αν θα μας επιστρέψουν το 2 ή το 3%. Όλοι κλείνουν τα αυτιά τους στα δίκαια αιτήματα των αγροτών που αγωνίζονται στα μπλόκα για κατώτερες εγγυημένες τιμές για να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογή στα τιμολόγια του ρεύματος, για να μειωθεί το κόστος παραγωγής που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή τους και εδώ στην Καβάλα και πανελλαδικά. Όλοι αποδέχονται να αποτελεί η ενέργεια ακριβό εμπόρευμα και να καθορίζεται από το χρηματιστήριο ενέργειας και το εμπόριο ρήπων μέσα στο βασίλειο της πράσινης κερδοσκοπίας. Εκφράζουν υποκριτικά την ανησυχία τους για την ανεργία και το μέλλον των εργαζομένων, αλλά όλοι τους δεσμεύονται να προωθήσουν τις κατευθύνσεις της πράσινης μετάβασης, την απολυμπητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, την υποβάθμιση των εγχώριων εξορίξεων. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι επικαλούνται την προστασία του περιβάλλοντος. Την ώρα που αυξάνουν οι εισαγωγές από το πανάκριβο φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο που αξιοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή και όχι για θέρμανση, δηλαδή για σπατάλη και όχι για εξοικονόμηση ενέργειας. Η ευαισθησία τους για τις περιβαλλοντικές συνέπειες περιορίζεται όλων περιέργως μόνο στις εγχώριες εξορίξεις. Οι εξορίξεις του φυσικού αερίου και των σπάνιων γεών για τις πράσινες επενδύσεις διεθνώς δεν βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο. Λες και η εξόρυξη βλάπτει το περιβάλλον ανάλογα με τον τόπο που γίνεται. Γιατί το εισαγόμενο φυσικό αέριο που έρχεται, φίλες και φίλοι, έρχεται από κάποιες εξορίξεις. Δεν πέφτει από τον ουρανό. Η δυνατότητα να αξιοποιηθούν μονάδες υψηλής απόδοσης όπως η Πτολεμαϊδα 5 για το λιγνίτι και γενικότερα η σύγχρονη τεχνολογία και στα πετρέλαια για να περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποσιωπάται συστηματικά. Στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος επιτρέπουν την καταστροφή δασικών εκτάσεων και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από γιγαντιαία αεολικά πάρκα. Υπάρχουν μάλιστα και δυνάμεις όπως του Μέρα 25 και της Ανταρσία που δηλώνουν αλληλέγγυες στον αγώνα των εργαζομένων στα πετρέλαια της Καβάλας και την ίδια ώρα εναντιώνονται γενικά στις εξορίξεις και στηρίζουν στην πράξη την πράσινη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη αυτή η συζήτηση
για το ποιες ενεργειακές πηγές και ποιες τεχνικές είναι τάχα οι πιο πράσινες, κρύβει το πραγματικό πολιτικό ερώτημα. Στα χέρια ποιου βρίσκονται οι ενεργειακές πηγές και με ποιο κριτήριο αποφασίζει την αξιοποίηση. Με κριτήριο το μέγιστο κέρδος του κεφαλαίου και η πιο φιλική στο περιβάλλον ενεργειακή πηγή μπορεί να γίνει ρηπογόνα ή να μην αξιοποιηθεί καθόλου, όπως αποδεικνύει η απουσία στη χώρα μας μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και της γεωθερμίας από τον προγραμματισμό των ομίλων τα επόμενα χρόνια και τώρα αυτά που συμβαίνουν με την εξόρυξη πετρελαίου. Για το μοίρασμα των αγορών και τον έλεγχο των εδαφών με οικονομική σημασία αυξάνει και ένας κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος από τη ρύπανση. Ο κίνδυνος των πολεμικών αναμετρήσεων, καθώς οξύνεται ο ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι εξελίξεις από την Ουκρανία και τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος για τους λαούς, για την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι επίσης συνένοχοι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλι. Γιατί όλοι μαζί προώθησαν και προωθούν τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη γεωπολιτική αναβάθμιση προς όφελος ορισμένων μεγάλων ομίλων. Όλοι συμφωνούν στην επιθετική στρατηγική της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα, βάσει της οποίας η Ελλάδα γέννησε με στρατιωτικές βάσεις που σημαδεύουν άλλους λαούς της περιοχής. Νέες βάσεις από την Αλεξανδρούπολη και το Στεφανοβίκιο στη Λάρισα μέχρι την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας. Μέσω της στρατιωτικής βάσης της Αλεξανδρούπολης προωθούνται αμερικανονατοικές δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη για την περικύκλωση της Ρωσίας. Έτσι η Ελλάδα μετατρέπεται σε πιθανό στρατιωτικό στόχο, καθώς εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και φυσικά δεν μπορεί να διασφαλίσει ρωσικό αέριο σε φθηνότερες τιμές σε αντίθεση με τη Γερμανία και τη Βουλγαρία, που συνάπτουν προνομιακές συμφωνίες. Για αυτή την εμπλοκή ο λαός μας πληρώνει ήδη βαρύ τίμημα. Και αυτό έχει σημασία να το θυμόμαστε, φίλες και φίλοι, όταν λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταβάλει ο λαός περισσότερα από 50 δις ευρώ για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, για αυτούς υπάρχουν λεφτά, την ώρα που συνεχίζονται τα παζάρια και οι πιέσεις για μια συμφωνία στην εκμετάλλευση με την Τουρκία σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Φίλες και φίλοι, δεν είναι μοιραίο να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα σε αυτό το βάλτο της ανασφάλειας, της φτωχοποίησης, της εκμετάλλευσης. Ούτε αντιμετωπίζουμε ένα τοπικό φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά την πόλη της Καβάλας. Η ανισότητα που αυξάνει είναι συνώνυμο του συστήματος της εκμετάλλευσης. Σκεφτείτε την Καρδίτσα, τις Σέρες, τα Γρεβενά, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η απειλή της τοποποίησης δεν υπάρχει μόνο εδώ. Σκεφτείτε τις βαθιές κοινωνικές ανισότητες μέσα σε κάθε πόλη. Δείτε την απόσταση που αυξάνει ανάμεσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και τις χώρες του Μεσογειακού Νότου. Παντού θα δούμε να αυξάνει η ανισότητα. Ένας είναι ο μεγάλος ένοχος, το σημερινό σύστημα, ο καπιταλισμός. Παρουσιάζεται ως μονόδρομος, μοιάζει παντοδύναμος, αλλά δεν είναι. Δεν είναι ρεαλιστικό, είναι μάταιο να προσπαθήσουμε να τον εξαντροπίσουμε. Αντίθετα, είναι μονόδρομος για μας ο αγώνας για να ικανοποιηθούν τα δικαιώματά μας στη δουλειά, στην υγεία, στη μόρφωση, ο αγώνας για την ανατροπή. Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση, πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε σήμερα, αν τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας θα βρισκόταν στα χέρια των εργαζομένων. Σκεφτείτε την περιοχή της Καβάλας και γενικότερα. Θα λειτουργούσαν αρκετά εργοστάσια λοιπασμάτων
για να καλύψουν συνολικά τις ανάγκες της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. Ξέρετε πόσο τεράστιο ποσοστό λιπασμάτων εισάγουν. Το ενιαίο σύστημα των λιμενικών υποδομών της χώρας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, θα υπηρετούσε το στόχο για να διασφαλιστούν φθηνές, ασφαλείς και γρήγορες μεταφορές επιβατών και προϊόντων. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός και ειδικότερα ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορούσε να αξιοποιήσει το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών, φυσικά το πετρέλαιο, το λιγνίτι, το φυσικό αέριο, για να καλύψει συνδυασμένα όλες τις λαϊκές ανάγκες. Να διασφαλίσει ταυτόχρονα την εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας και της ανεργίας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των εργαζομένων, της υγείας των κατοίκων. Θα αποτελούσαν παρελθόν τα κάλπικα διλήμματα που μας καλούν να διαλέξουμε ποια ανάγκη μας προτιμάμε να θυσιάσουμε, τη δουλειά μας ή την υγεία μας ή το περιβάλλον, για να συνεχίσουν να αυξάνονται σταθερά τα κέρδη του κεφάλαιου. Γιατί μπορεί ο σοσιαλισμός, η κοινωνική ιδιοκτησία να διασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία, φίλες και φίλοι? Γιατί αλλάζει πλέον ο σκοπός της παραγωγής. Η παραγωγή δεν σχεδιάζεται πια με γνώμονα το κέρδος των ομίλων, αλλά με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Ταυτόχρονα αλλάζει, γίνεται ενεργός ο ρόλος των εργαζομένων στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Ένα μικρό δείγμα της ζωής του μέλλοντος δείχνει αυτή τη στιγμή η δράση των εργαζομένων που παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση και όχι μια φωτεινή εξαίρεση. Απελευθερώνεται η δημιουργική πρωτοβουλία των πολλών και καταργείται ο ζυγός της μισθωτής σκλαβιάς. Αξιοποιείται και αναβαθμίζεται η επιστημονική έρευνα και η διεπιστημονική συνεργασία για να προβλεφθούν και να καλυφθούν έγκαιρα οι μελλοντικές ανάγκες. Και δεν κλείνουν πανεπιστημιακά τμήματα που αφορούν την εξόρυξη. Γι' αυτό και ο σοσιαλισμός μπορεί να αξιοποιήσει τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης, να προχωρήσει αποφασιστικά αξιοποιώντας και αμοιβαία υποφελείς διεθνείς συμφωνίες στην έρευνα των εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου και στη διασφάλιση της συμμετοχής τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας τις επόμενες δεκαετίες, να προχωρήσει στην κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων που θα συμβάλλουν παράλληλα στην αντιμετώπιση προβλημάτων άγρευσης και ίδρευσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, να χωροθετήσει με αυστηρούς όρους αιωλικά πάρκα χωρίς αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα και στα δάση. Πάνω απ' όλα, να κατοχυρώσει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα, θα κατοχυρωθούν ως κοινωνικά αγαθά. Ασφαλώς, η υπεροχή του σοσιαλισμού για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών δεν περιορίζεται στον τομέα της ενέργειας. Μπορεί να αναδειχθεί σε κάθε κλάδο της οικονομίας, κάθε μεγάλο πρόβλημα της κοινωνικής ζωής. Όποιος νομίζει ότι υπερβάλλουμε, αρκεί να ρίξει μια ματιά στη σοβιετική ιστορία του 20ου αιώνα. Θα διαπιστώσει πως η Σοβιετική Ένωση είχε λύσει ήδη από τη δεκαετία του 50 ζητήματα θέρμανσης, στέγασης και ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων στις χιονισμένες πόλεις, όταν στην Ελλάδα του 2022 μια χιονόπτωση και μια δυνατή βροχή αρκούν να προκαλέσουν χάος στην ίδια την Αττική, στην πρωτεύουσα. Ασφαλώς, φίλες και φίλοι, δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα για να ανοίξει ο δρόμος που οδηγεί στη λαϊκή ευημερία, στο σοσιαλισμό. Ξέρουμε επίσης από την ίδια μας την πείρα ότι είναι μάταιο να αναζητούμε σωτήρες, να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε μια απλή αλλαγή κυβέρνησης. Η πείρα τόσων χρόνων έχει επιβεβαιώσει ότι κάθε αστική κυβέρνηση παραλαμβάνει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής από την προηγούμενη και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο για να προσθέσει νέα βάρη στο λαό. Να απαιτήσει νέες θυσίες για να θωρακίσει τα κέρδη των ομίλων. Έχουμε διαπιστώσει ξανά και ξανά ότι η αναζήτηση της κυβέρνησης που θα αποτελεί το μικρότερο κακό
είναι ο σίγουρος δρόμος για να πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πριν κάποια χρόνια, τα τηλεοπτικά σύριαλ αναφέρονταν στη γενιά των 700 ευρώ ως υπαρκτό κίνδυνο εξαπλίωσης της νεολαίας. Σήμερα έχουμε φτάσει να λέμε πάλι καλά που το παιδί βρήκε δουλειά με 700 ευρώ. Και πολλές φορές δεν είναι 700, είναι πολύ λιγότερα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλο χαμένο χρόνο, για άλλες αυταπάτες. Η επίθεση σε βάρος μας δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς. Η μόνη προοδευτική διέξοδος που υπάρχει είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε πολύτιμα όπλα στα χέρια μας. Φτάνει να τολμήσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Όπλο μας είναι η οργάνωση του αγώνα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μόρφωσης, στα χωράφια, στις λαϊκές γειτονιές. Είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, το δυνάμωμα και η αλληλεγγύη των ταξικών σωματείων με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος, την πρωτοβουλία που παίρνουν τώρα αυτά τα σωματεία για να βγουν μπροστά. Είναι η κοινωνική συμμαχία των εργατών με τους αυταπασχολούμενους, με την αγροτιά, με την νεολαία των λαϊκών οικογενειών. Γιατί όλοι εμείς έχουμε κοινό αντίπαλο το μεγάλο κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις του, τα κόμματά του, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ που τους στηρίζουν. Και πρέπει να τολμήσουμε να σημαδέψουμε και να αναμετρηθούμε με αυτόν τον ισχυρό αντίπαλο. Να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας. Να φέρουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο, να μην επιτρέψουμε να μετατραπούν οι αγώνες μας σε προεκλογικό καύσιμο για να αλλάξει απλά η κυβέρνηση και να μείνουν ίδια ή να γίνουν χειρότερα τα βάσανά μας. Να βγούμε μπροστά και να απαιτήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, μείωση του χρόνου εργασίας, 35ωρο πενθήμερο 7ωρο, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και των αντιλαϊκών έμεσων φόρων στα καύσιμα και στα βασικά τρόφιμα. Να δώσουμε τη μάχη για να απεμπλακεί η χώρα από τα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο λόγια, φίλες και φίλοι, να δώσουμε τη μάχη για τη ζωή που μας αξίζει. Ο σπουδαίος αγώνας των εργαζομένων στα πετρέλαια της Καβάλας, όπως και οι αγώνες στη ΛΑΡΚΟ, στη ΚΟΣΠΟ, στα μπλόκα των αγροτών, φωτίζουν ήδη που βρίσκεται για τους εργαζόμενους η πραγματική ελπίδα. Επιβεβαιώνουν τη μεγάλη αλήθεια ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής. Το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης δεκάδων ταξικών σωματείων και άλλων φορέων δείχνει στην πράξη τη μεγάλη δύναμη της εργατικής λαϊκής πάλης. Κάθε επιμέρους αγώνας πρέπει να στηρίζει και να στηρίζεται από τους υπόλοιπους. Μόνο αυτή η δύναμη του οργανωμένου λαού προκαλεί φόβο. Μόνο αυτή τη δύναμη φοβάται ο αδίστακτος αντιπαλός μας, το κεφάλαιο που, όπως μας εξήγησε δύο αιώνες πριν ο Μάρξ, είναι έτοιμος να διαπράξει κάθε έγκλημα για να πολλαπλασιάσει τα κέρδη. Αυτός ο αντιπαλός μας καλεί σήμερα να σεβαστούμε την ομιμότητα και να επιστρέψουμε με σκυμμένο κεφάλι στην κανονικότητα που επιβάλλει η δικτατορία του κεφαλαίου. Απέναντι σε αυτή την κανονικότητα των εκβιασμών, των απειλών, των συλλήψεων, των απολύσεων, απαντάμε χωρίς να μασάμε τα λόγια μας. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Δεν πρόκειται να γίνουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται και θα κλιμακωθεί για να μην περάσει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα, για να μην περάσουν τα σχέδια εργολαβοποίησης, για να μείνει όρθιο και δυνατό το σωματείο. Ο συντονισμός των πρωτοπόρων αισθητών αντίστασης που υπάρχουν σήμερα πρέπει και μπορεί να δυναμώσει τους επόμενους μήνες όλη την Ελλάδα. Οι αιστείες αντίστασης μπορούν και πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Να δυναμώσει η προσπάθεια ώστε μέσα από τους καθημερινούς αγώνες να διαμορφώσουμε σε μια πορεία ένα ισχυρό, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της.
με ενιαία αιτήματα και στόχους στον δρόμο της αναμέτρησης με τον πραγματικό αντίπαλο. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ανοίξει αυτή η ελπιδοφόρα διέξοδος. Στηρίζουμε σήμερα στο εργατικό κίνημα, μέσα στη Βουλή, με κάθε τρόπο τον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων στα πετρέλαια όπως και στη Λάρκο και στην Κόσκο. Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να δούμε καλύτερες μέρες. Δεν υπάρχουν μαγικές, εύκολες, ανώδυνες λύσεις χωρίς σύγκρουση ανάμεσα σε αντίθετα ταξικά συμφέροντα. Ο μόνος χαμένος αγώνας, η μόνη πραγματικά χαμένη μάχη είναι αυτή που δεν δίνεται. Γι' αυτό και με σύνθημα, με αλληλεγγύη και πάλι ταξική απάντηση θα πάρει η ενεργειακή, αυτό το σύνθημα πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά τις επόμενες μέρες. Προχωράμε αποφασιστικά, με αυτοπεποίθηση, με τη βεβαιότητα ότι εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη. Καλούς αγώνες, καλή δύναμη.